Ζέσους κινείται ο Βελάσκο από την κόντρα, η μπάλα φτάνει στο Ζέσους και δίνει για τον Ντουμέρ Μετίν. Αυτός για τον Τουάμα. Η σέντρα του Τουάμα, μόνος ο Ζέσους, γκολ. 1-0 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον γκολ του Ζέσους η ΑΕΛ μπροστά στο σκορ και βλέπετε τον Μαρίνο Ζουνίδη πιο ήρεμος καθώς και τους πανηγυρισμούς των φίλων της ΑΕΛ στις κερκίδες. Ευνηδιάζει η Λάρισα τον Ηρακλή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με μια πολύ καλά οργανωμένη επιθετική προσπάθεια που την βλέπετε εδώ. Αλλά έφτασε στον Τουάμα η σέντρα ακριβίας ανάμεσα στους διαμυντικούς του Ηρακλή. Ο Ζέσους χωρίς καμία απολύτως πίεση, ήταν πάρα πολύ εύκολη δουλειά για αυτόν να τελειώσει με επιτυχία τη φάση, να σκοράρει και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Να το Ζέσους. Βελάσκο, ο Φλάβιο για τον Ζέσους, ο του Μέρμετιν. Ωραία για το Ρωμαίου, σε καλή θέση, 2-0 στο 58 και ακόμη πιο κοντά στο να πετύχει το στόχο της ΑΕΛ. Το 2-0 για τους γηπεδούχους σε μια εξαιρετικά οργανωμένη επιθετική προσπάθεια, όπως και στο 1-0 ίσως και καλύτερα σε αυτή την φάση. Ο Ζουνίδης χειροκροτεί και μου δίνει τα εύσημα στους παίκτες του. Λαρισαίοι πανηγυρίζουν. Εδώ το Μέρ Μετίν. Ποιος περιμένει τον Ρωμαίου για να πανηγυρίσει και αυτός μαζί του για το 2-0. Βλέπετε και πάλι ο Μέρ Μετίν ήταν αυτός που έδωσε την assist για να τελειώσει ο Ρωμαίου με επιτυχία τη φάση κάνοντας το 2-0. Συμμετοχή και σε αυτό το γκολ της ΑΕΛ από τον του Μέρμετιν στο γκολ του Ρωμαίου. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Αντίδραση και μάλιστα με δύο αλλαγές από τον Σάβα Κοφίτη σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την κατάσταση. Γιάντσης και Μάρα ετοιμάζονται σε λίγο να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάντσης κρατάει το σουτ, δυνατό γκολ. Θαυμάσιο γκολ από τον Γιάντση στο 77. Και το παιχνίδι αποκτά ενδιαφέρον για τα τελευταία 15-16 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις ύστερα από αυτό το γκολ του Γιάντση. Βλέπετε εδώ τους παίκτες του Ηρακλή. Το πανηγυρίζουν για τον πρωταγωνιστή, τον σκόρερ, τον Δημήτρη Γιάντση. Τον βλέπετε εδώ πως στριφογύρισε από πολύ μακριά, δοκίμασε ένα δυνατό σουτ το οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Βιέρα. Δείτε σε ποιο σημείο πήγε η μπάλα. Ήταν σχεδόν αδύνατο για τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να αντιδράσει. Και πως ξεκίνησε η φάση από τον πολύ ωραίο κοντρόλ, τον ελιγμό και τον δυνατό σουτ του Γιάντση.